Την τέχνη του θεραψανιώτη αγκιοπλάστη διδάσκει στους μαθητές δημοτικών γυμνασίων και λυκείων ο αγκιοπλάστης Μιχάλης Χουλάκης, στο χώρο όπου δημιουργεί πιθάρια και διακοσμητικά τα οποία φτάνουν μέχρι και το εξωτερικό. Εντυπωσιασμένα αποχώρησαν τα παιδιά της 6ης τάξης του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, τα οποία επισκέφθηκαν το αγκιοπλαστείο και έφυγαν από εκεί με σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες. Ο δημιουργός δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς οι εξαγωγές των κεραμικών ακολουθούν ανωδική πορεία. Η τέχνη του θραψανιώτη αγκιοπλάστη, η ιστορία και η παράδοση της Κρήτης. Σπουδαίο μάθημα για τα παιδιά της 6ης Δημοτικού του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Νιώθουμε τώρα σαν μικροί αγκιοπλάστες, μας έλεγαν μετά την επαφή τους με τον πυλό στο εργαστήριο του Μιχάλη Χουλάκη στο Θραψανό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλα τα παιδιά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εσύ τι έφτιαξες? Ένα αγκείο. Μικρό. Ήταν και δύσκολο? Όχι. Αλλά είναι. Λίγο. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά μου άρεσε, γιατί αυτή η τέχνη την έκανα παλιά και τη μινωήτης. Ναι. Και μου άρεσε και εμένα πολύ και είδα πώς λειτουργούσαν και εκείνοι τότε, με βάση αυτή την τέχνη. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη και όπως λέει στην Κρήτη TV η εκπαιδευτικός Ιωάννα Αργυράκη, υποδιευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου, πρόκειται για σημαντικές προσπάθειες με μεγάλη σημασία για τη μόρφωση των παιδιών. Η διδασκαλία δεν είναι μόνο θεωρία, η διδασκαλία είναι εικόνα, είναι πράξη. Στα πλαίσια λοιπόν της διαθεματικής διδασκαλίας και της προσέγγισης των μαθημάτων, αποφασίσαμε να έρθουμε, είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Ήρθαν εδώ, είδαν την παράδοση, ασχολήθηκαν με την κατασκευή αγκείων, οπότε ένιωσαν και τη χαρά της δημιουργίας και μαθαίνουν την τοπική μας ιστορία και τη συνέχιση αυτή. Πιστεύουμε ότι περάσανε πολύ καλά, ήρθανε σε προσωπική επαφή με τον πυλό, φτιάξανε τα δικά τους δημιουργήματα και δοκιμάσανε άλλα, για πρώτη φορά άλλα, αλλά είχαν ξαναδοκιμάσει την αφή με τον πυλό. Φανταστικά, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και θα ξανάρθω φυσικά. Την επόμενη φορά πιστεύω πως θα το πάω πιο καλά επειδή ήξερα πως το φτιάχνουμε και θα είναι πιο ωραία. Θα ήθελα να ξανάρθω. Εγώ εδώ πέρα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκδρομή. Έμαθα να χειρίζομαι τον πυλό, να τον φτιάχνω και να δημιουργώ αγκεία. Εσύ δυσκολεύτηκες καθόλου? Στην αρχή ναι, λίγο, αλλά μετά έμαθα την τεχνική πως μπορώ να το φτιάξω. Είναι εύκολο τελικά? Άμα προσπαθήσεις είναι εύκολο. Εγώ έφτιαξα ένα μικρό μπολ. Όταν φεύγανε από το χωριό για να πάνε στα χωράφια, έπρεπε κάπου να έχουν το νερό τους ή το κρασί τους. Το έβαζαν λοιπόν εδώ, το έδαναν με δύο σκηνάκια από τα αυτιά, το φόρτωναν στο γαϊδουράκι και είχαν στη δουλειά τους στο χωράφι νερό. Μ' άρεσε γιατί έβλεπα τον παππού μου, ο πατέρας μου έκανε, μ' άρεσε που έπαιρνε από το τίποτα λίγο χώμα και έφτιαχνε πολύ όμορφα πράγματα. Όσο για την κούπα της δικαιοσύνης, δείτε τι σκαρφίζονταν. Να σου βάλω να πιείς. Φτάνει τόσο? Θέλεις κι άλλο? Θέλω μια γουλιά ακόμα. Μια γουλιά ακόμα, θέλεις κι άλλο? Βάλε, δεν σε φτάνει αυτό? Όχι, όχι, όχι. Έλα, έλα. Τώρα πιες, τι σου έμεινε? Τίποτα. Για να μάθεις. Θέλεις πολλά, δεν σου μείνει τίποτα.